ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα υπομονετικοί. Το σημαντικό λοιπόν είναι να εφαρμόσουμε πλέον τι συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην πρώτη παράγραφο της συμφωνίας αυτής καταδεικνύουμε και τονίζουμε ότι πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, ότι όλοι θα πρέπει να οικειοποιηθούν αυτά τα οποία συμπεφωνήθησαν σήμερα το βράδυ εν είδη πολιτικής απόφασης. Δηλώνουμε επίσης ότι θα υπάρξει ένα πρόγραμμα ESM, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, όπου η Ελλάδα θα προσπαθήσει μετά την εκπνοή του τρέχοντος προγράμματος που έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2015. Στο επόμενο πρόγραμμα, μετά την εκπνοή του τρέχοντος του 2016, θα υποβάλει νέο αίτημα. Και είπαμε επίσης ότι μέχρι τις 15 Ιουλίου θα πρέπει να έχουν νομοθετηθεί τα προαπαιτούμενα. Έχουμε εμπιστοσύνη, όπως είπαμε, ότι αυτά τα προαπαιτούμενα όντως θα υιοθετηθούν και αφορούν στην αλλαγή του καθεστώτος ΦΠΑ, στην αλλαγή του συνταξιοδοτικού συστήματος στην Ελλάδα, αφορούν στην αλλαγή του τρέχοντος καθεστώτος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και στην αποκατάσταση της ικανότητας εργασίας επί τη βάση του σύγχρονου φορολογικού συστήματος και επί τη βάση των νέων οδηγιών ΦΠΑ και επίσης ενός νέου συστήματος που θα επιτρέπει τη συνέχιση των εργασιών των τραπεζών που θα πρέπει να επαναλειτουργήσουν. Και επίσης, μέχρι τις 15 Ιουλίου θα πρέπει να υπάρξει αναμόρφωση του κώδικα της δημοσίας διοίκησης. Όλα αυτά θα πρέπει να υιοθετηθούν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο μέχρι την Τετάρτη, προτού θέσουμε τα αντίστοιχα ζητήματα στα εθνικά μας κοινοβούλια. Το χρονοδιάγραμμα είναι καταρχάς λοιπόν το Ελληνικό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει επί των προαπαιτούμενων, μετά θα υπερψηφίσει την όλη συμφωνία αυτή που έχουμε τώρα, στην οποία καταλήξαμε. Στη συνέχεια το Eurogroup θα πιστοποιήσει ότι αυτά τα οποία συμφωνήσαμε όντως μπορούν να υιοθετηθούν από την Ελλάδα όπως συμπεφωνήθησαν και στη συνέχεια θα προσκαλέσουμε και θα συγκαλέσουμε έκτακτη συνέλευση του Γερμανικού Κοινοβουλίου για να γίνει αντίστοιχη ψηφοφορία. Είπαμε ότι όλα αυτά αφορούν σε ένα τριετές πρόγραμμα. Άρα πέραν των μέτρων που είχαν συμφωνηθεί τον Ιούνιο, θα πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές και σε άλλα πεδία. Για παράδειγμα, στην συνολική αναδιάρθρωση του συνταξιοδοτικού συστήματος, της αγοράς προϊόντων, της διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων και ριζικής αλλαγής της αγοράς εργασίας. Όλα αυτά νομίζω ότι κατέστησαν σαφές και αναφέρονται και πασίδηλα στο κείμενο το οποίο υπεγράφει. Στη συνέχεια συζητήσαμε και για αρκετό διάστημα περί του προγράμματος αυτού καθ' αυτού και του όγκου του προγράμματος 86 δις σε τριετή ορίζοντα και πώς μπορεί να επιτευχθεί η βιωσιμότητα του χρέους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί και μέσω της δημιουργίας ενός ταμείου ιδιωτικοποιήσεων ύψους 50 δις που επίσης θα συμπεριλάβει και την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Θα δουλεύει το ταμείο αυτό υπό ευρωπαϊκή επιτήρηση και τα περιουσιακά του στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν σε κάποιο βαθμό και για την απομείωση, την αποπληρωμή του χρέους. Αυτό το ταμείο λοιπόν των 50 δις, το 2,5 δις από αυτό το ταμείο των 50 δις θα κατευθυνθεί σε άμεσες επενδύσεις. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις βέλτιστες διαθέσιμες δυνατότητες από το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων και θέλουμε να έχουμε τα περισσότερα δυνατά έσοδα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Πρέπει εν κατακλείδη να υποστηρίξουμε το πρόγραμμα, γιατί υπήρξαν πάρα πολλά στοιχεία του προγράμματος, αλλά είδαμε στο παρελθόν ότι σε ό,τι αφορούσε την εφαρμογή των συμπεφωνηθέντων, υπήρχαν πολύ σημαντικές δυσκολίες υλοποίησης του προγράμματος. Στη συνέχεια,
Καταδείξαμε ότι στην σύνταξη του προγράμματος και στην επαλήθευση εφαρμογής του προγράμματος θα πρέπει να επανέλθουμε στην συνηθισμένη διαδικασία συνεργασίας των τριών θεσμών. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα ευθυγραμμίζεται με αυτό που συνέβη και στις άλλες χώρες που ήταν υπό αντίστοιχο πρόγραμμα. Μέχρι στιγμής ήταν πιο δύσκολη η εφαρμογή στην Ελλάδα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική κρίση, θέλουμε να υποστηρίξουμε την ελληνική κυβέρνηση, ευελπιστώντας ότι η ανθρωπιστική κρίση η οποία θα προσφερθεί θα εξασφαλίσει ότι οι νόμοι οι οποίοι πέρασαν αρχές Φεβρουαρίου θα ανακληθούν. Για το συνολικό όγκο είπα ότι χρειαζόμαστε σημαντικό κομμάτι των χρημάτων αυτών, 25 δις λέει καγκελάριος, όχι 2,5 που αναφέρθηκαν πριν, 25 δις θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για ανακεφαλοποίηση, γιατί η κατάσταση επιδεινώθηκε τους τελευταίους μήνες. Στο σύνολο της Ευρώπης βλέπουμε να ανακάμπτει η ανάπτυξη, ενώ αντίθετα στην Ελλάδα το τέλος του 2014 άρχισε να σημειώνει αναδικούς ρυθμούς που χάθηκαν άρδιν το πρώτο εξάμηνο του 2015. Προσπαθούμε λοιπόν να επανέλθουμε στην δήλωση του Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012, όπου είπαμε ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να υιοθετήσει αντίστοιχα μέτρα, επιπρόσθετα μέτρα σε ό,τι αφορά το χρέος, για παράδειγμα παράταση της ορίμανσης και της περιόδου χάριτος. Θα το συζητήσουμε όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή θα έχουμε την πρώτη επιτυχή αξιολόγηση του νέου ελληνικού προγράμματος. Είπαμε όμως ότι ένα ονομαστικό κούρεμα του χρέους είναι εκτός συζήτησης. Αυτή τη στιγμή στα διάφορα εθνικά κοινοβούλια θα έχουν αποφασίσει και προσυπογράψει, μπορούμε να αρχίσουμε να δουλεύουμε πάνω στο πρόγραμμα, το νέο πρόγραμμα του ESM, και οι Υπουργοί Οικονομικών θα καταλήξουν στο πώς θα μπορεί να γεφυρωθεί η περίοδος χρηματοδότηση του νέου προγράμματος. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα περιμένει την αποπληρωμή 3 δις άμεσα, άρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Συνολικά μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν πλέον εκτήματα και μειονεκτήματα στη συμφωνία αυτή, όπως συμβαίνει σε όλες τις συμφωνίες που όμως πρέπει να πληρούνται. Ως εκ τούτου υπάρχει μια μεγάλη βεντάλια χρηματοδοτικών μέτρων και υποστηρίξεων και μέτρων που αν εφαρμοστούν νομίζω ότι θα υπάρχει ελπίδα να επανέλθει η Ελλάδα στον δρόμο της ανάπτυξης. Θα χρειαστεί πολύς χρόνος και θα είναι επώδυνη πορεία, όπως ήταν επώδυνες και οι συνομιλίες την περασμένη νύχτα, αλλά ελπίζουμε ότι θα τελεσφορήσουν. Πρώτο ερώτημα. Κυρία Καγκελάρη, παραμένει το σχέδιο Β? Υπό την έννοια του να προταθεί μια ενδεχόμενη προσωρινή έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, εάν δεν μπορέσει να εκπληρώσει σχετικούς όρους. Όχι, δεν θα ζητήσω ψήφο εμπιστοσύνης, λέει καγκελάριος. Το σχέδιο Α έχει επαληθευτεί, δεν χρειαζόμαστε σχέδιο Β. Αλλά επιτρέψτε να σχολιάσω περί αυτού. Καταρχάς, νομίζω κάτι που παραβλέπεται πολύ συχνά είναι ότι ένα τέτοιο σχέδιο Β μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή μόνο αν το έχει ζητήσει η Ελλάδα. Οπότε θα ήταν μια συνεργατική διαδικασία και όχι κάτι αυθαίρετο που θα επιβάλαμε στην ελληνική κυβέρνηση, γιατί πάντα χρειάζεται ομοφωνία από τους 19 για να γίνει κάτι τέτοιο. Η αξιολόγηση λοιπόν θα έχει ως ακολούθως. Είναι ένα σχέδιο Α στο οποίο θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε μόνο με συμφωνία της Ελλάδος, η οποία κατ' επανάληψη τόνισε ότι θέλει να παραμείνει στην Ευρωζώνη. Ήταν πολύ σκληρές οι διαπραγματεύσεις, δύσκολοι όρια τέθησαν και επίσης για να μας δοθεί η δυνατότητα ώστε να πιστούμε ότι όντως ένα τέτοιο πρόγραμμα στα πλαίσια του ESM μπορεί να εφαρμοστεί και να καρποφορήσει. Τα κοινοβούλια μας γνωρίζουν και το χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα αυτό, αλλά θα είναι προφανώς απαραίτητο να υπάρξει και κάποιος χρόνος για την σύνταξη του προγράμματος αυτού. Κυρία Καγκελάρη, κάνατε πολύ μεγάλο λόγο περί εμπιστοσύνης. Είστε πεπισμένοι ότι όλα αυτά που προτείνονται θα περάσουν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο αυτή τη εβδομάδα?
απάντηση. Όπως ξέρετε, η κατάσταση είναι πολύ έντονη στην Ελλάδα. Υπάρχουν διάφορα αλλοσυγκρουόμενα ίσως συμφέροντα. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει γενική ομοφωνία ότι πρέπει να ληφθούν τα παράτητα μέτρα για να περάσουν τη συμφωνία αυτή. Αυτή τη στιγμή δεν έχω καμία αμφιβολία σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα. Οι νόμοι, τους οποίους αναφέραμε εδώ, που πρέπει να υπερψηφιστούν, έχουν προετοιμαστεί ήδη. Ως εκ τούτου, νομίζω ότι η εμπιστοσύνη μπορεί να αποκατασταθεί γρήγορα. Κυρία Καγκελάρη, αν κατάλαβα σωστά, δεν θα χρειαστεί πλέον σύνοδος κορυφής για την χρηματοδότηση γέφυρας, αλλά θα χρειαστεί να συνέλθουν οι υπουργοί οικονομικών. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο, το πώς θα οικειοποιηθούν οι Έλληνες τη συμφωνία αυτή δεν ήταν κάτι καταφανές. Ποιο ήταν το κλίμα στις συζητήσεις? Υπήρξε εκνευρισμός? Όχι. Ήταν επικοδομητική η ατμόσφαιρα. Αν σκεφτείτε και πόσες πολλές ώρες συζητούσαμε, όχι, ήταν μια πραγματιστική προσέγγιση. Πάντως, ναι, οι υπουργοί οικονομικών θα ζητήσουν το θέμα. Όντως, περάσαμε εις βάθος στη συζήτηση αυτή λόγω των πολιτικών δυσκολιών. Είμαστε ευγνώμονες στους υπουργούς οικονομικών για την προετοιμασία του κειμένου που μας υπέβαλαν. Ναι, μεν υπήρχαν αγγείλες, αλλά αυτό μας έδωσε τη βάση για συζήτηση. Οι λεπτομέρειες του εγγράφου που μας υπέβαλαν από το Eurogroup ίσως ξεπερνούν και τις δυνατότητές μας. Επειδή πρόκειται για εξαιρετικά πολύπλοκα χρηματοοικονομικά ζητήματα, είχαμε τους εμπειρογνώμονες οι οποίοι ασχολήθηκαν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια με το κείμενο αυτό. Άλλο ένα σύντομο ερώτημα σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση γέφυρα. Ξέρετε πώς θα υλοποιηθεί? Γιατί δεν αφορά μόνο τα 3,5 δις για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πιθανότατα θα χρησιμοποιηθούν περισσότερα χρήματα. Γιατί να χρειαστούν περισσότερα χρήματα, ρωτάει ο καγκελάριος. Μα για τις τράπεζες. Δεν χρειάζεται λίγο περισσότερα χρήματα, ρευστότητες για τις τράπεζες πριν? Απάντηση. Είναι σαφές ότι τα χρήματα, τα οφειλόμενα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι απαραίτητα. Αλλά δεν μπορώ να σου δώσω άλλες περισσότερες εξηγήσεις. Πρέπει να ρωτήσετε τους υπουργούς οικονομικών. Σήμερα θα γίνεται απόγευμα Eurogroup. Θα συνέλθουν οι υπουργοί οικονομικών. Αυτοί είναι οι κατάλληλοι στους οποίους μπορείτε να θέσετε αυτά τα ερωτήματα και που γνωρίζουν τι θα γίνει. Ερώτημα. Μέχρι πότε θα συσταθεί αυτό το ταμείο το οποίο αναφέρατε? Απάντηση. Είπαμε ότι το νέο αυτό εργαλείο θα συσταθεί άμεσα. Θα οργανωθούν τα χαρτιά, αν θέλετε. Είναι μια ενδιαφέρουσα δομή αυτή που θα δημιουργηθεί. Μπορώ απλώς να σας πω ότι περιουσιακά στοιχεία 50 δις θα υπάρξουν εν ευθέτω χρόνο, ώστε να μπορέσει να υπάρξει μερική αποπληρωμή αυτού του χρέους και θα παραταθεί σε αρκετά μεγάλο διάστημα η λειτουργία του ταμείου αυτού και θα συμπεριλάβει και τα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών που θα πρέπει να κρατηθούν τελευταία, που πρέπει να γίνει ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και που κάποια στιγμή κάποιο από τα κεφάλαια του ταμείου αυτού θα πρέπει να στραφούν κατευθείαν σε επενδύσεις όταν πλέον θα έχει απομειωθεί χρέος. Κυρία Καγκελάρη, εάν δούμε τι συμφωνήσατε κατά τη διάρκεια της νύχτας, βλέποντας συνολικά, τελικά είχε κάποιο νόημα το δημοψήφισμα που έλαβε χώρα πριν από μια εβδομάδα? Αποφασίστηκε. Η συμφωνία θα γίνει αποδεκτή όχι μόνο από το Κοινοβούλιο, αλλά και από το λαό της Ελλάδος. Κοιτάξτε. Όλα αυτά και το απότοκο όλων αυτών των διαδικασιών και που καθοδηγεί και τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, είναι ότι οι Έλληνες σαφέστατα διατράνωσαν την επιθυμία τους να παραμείνουν μέλη της Ευρωζώνης, όπως μας είπε και ο Πρωθυπουργός και όπως ερμηνεύεται το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Όλες αυτές οι διαδικασίες λοιπόν οδήγησαν στο να είναι σαφέστατο και πεντακάθαρο αυτό, η βούληση παραμονής στην Ευρωζώνη. Ταυτόχρονα πρέπει να βρεθούν ευρείες πλειοψηφίες και βρέθηκαν ευρείες πλειοψηφίες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Αρκεί να αναφέρω ένα σημείο που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό.
Πέραν του ταμείου αυτού που θα δημιουργηθεί ή αν θέλετε του ταμείου το οποίο βοηθά στην ιδιωτικοποίηση περιουσιακών στοιχείων της χώρας, είναι εξίσου σημαντικό να ενισχυθεί και η διακυβέρνηση μέσω του εξυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης. Η ενίσχυση της όλης δομής και η δημιουργία και ενδυνάμωση μηχανισμών και η αποπολιτικοποίηση του δημόσιου μηχανισμού που πρέπει να επιτευχθεί. Θα πρέπει μέχρι την 20 Ιουλίου να ολοκληρωθούν συζητήσεις με τους θεσμούς πάνω στο θέμα αυτό. Δύο ερωτήματα από τον κύριο Ρίνκε και την κυρία Βίλε. Κυρία Καγελάρη, δύο ερωτήματα. Το ένα για την γερμανική βουλή, την Bundestag. Είπατε ότι θα προσκαλέσετε ολομέλεια, θα συγκαλέσετε ολομέλεια της Bundestag. Αυτή τη στιγμή στο ελληνικό κοινοβούλιο θα έχει υιοθετήσει όλα αυτά τα μέτρα. Μόνο τότε θα προσκληθεί ολομέλεια αυτή τη βδομάδα ή την επόμενη βδομάδα. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την γερμανική βουλή. Και μετά, ο Γάλλος ο Υπουργός Οικονομικών προειδοποίησε για άλλη μια φορά για την πολύ μεγάλη πίεση που ασκήθηκε στην Ελλάδα. Κάτι σαν συνθήκη των Βερσαλιών που ανεπευλήθη στη Γερμανία μετά τον πόλεμο. Καγκελάριος, εγώ δεν έκανα τέτοιου είδους σύγκριση. Νομίζω ότι αυτά που προτείνονται ευθυγραμμίζονται με τα προγράμματα που έχουμε εφαρμόσει, συμφωνήσει και εφαρμόσει και σε άλλες χώρες. Και ο κύριος Κοέλιο και ο κύριος Ραχόη από Πορτογαλία και Ισπανία συζήτησαν για τα προγράμματά τους. Δεν κάνουμε κάποια εξαίρεση για την Ελλάδα, με εξαίρεση στο θέμα των τραπεζών. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το θέμα των τραπεζών, για να το πω ήπια, το τελευταίο 15ήμερο, βρέθηκαν σε δυσχερέστερη θέση από ό,τι στο παρελθόν. Αλλά όλα τα υπόλοιπα ευθυγραμμίζονται απόλυτα με όσα εφαρμόσαμε με όλα τα προηγούμενα προγράμματα με άλλες χώρες και με την Κύπρο, επί παραδείγματι. Ως επικεφαλής κυβέρνησης, δεν μπορώ να προκαταλάβω βεβαίως τις αποφάσεις της Bundestag. Θα την πληροφορήσουμε ταχύτατα σε επίπεδο κοινοβουλευτικών επιτροπών. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και στη συνέχεια με τους προέδρους των κοινοβουλευτικών επιτροπών για το πώς θα προχωρήσουμε. Δεν ανάγκη να προσκαλέσουμε τους βουλευτές από τις διακοπές τους πριν προτού ολοκληρωθούν διαδικασίες από τους ηθήνοντες και τους υπευθύνους στην Ελλάδα και προτού υιοθετηθούν οι απαραίτητες αποφάσεις. Όταν γίνουν όλα αυτά θα καλέσουμε βεβαίως ολομέλεια, θα προσκαλέσουμε ολομέλεια του Γερμανικού Κοινοβουλίου. Ερώτηση. Θα ήθελα να συνεχίσω πάνω στο ερώτημα του προηγούμενου συναδέλφου σε ό,τι αφορά το πώς οικειοποιούνται οι ελληνικές αρχές στη συγκεκριμένη συμφωνία. Υπάρχει, την οικειοποιούνται. Ναι, υφίσταται κάτι τέτοιο, γιατί είναι πολύ υψηλές χρηματοοικονομικές απαιτήσεις που αναγράφονται στη συμφωνία αυτή. Υπάρχει αυτός ο συμβιβασμός της μη χρήσης αυτών των 50 δις αποκλειστικά για την απομείωση του χρέους, αλλά και ένα 2,5 για επενδύσεις, πέραν του επενδυτικού πακέτου που έχει προτάξει ο πρόεδρος Juncker με 30 δις, που αναφέρονται και αυτά εδώ. Άρα θα επανέλθουμε στις υποσχέσεις του 2012 σε ό,τι αφορά την περίοδο χάριτος για το ελληνικό χρέος και την παράταση της περίοδου χάριτος. Τα 2,5 δις από ταμείο συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την περίοδο και σε μια επιμήκυνση του χρέους. Υπάρχουν λοιπόν αρκετά πεδία στα οποία έχουμε συμπεριλάβει τις ελληνικές απόψεις. Τελευταία ερώτηση. Όχι, κανείς δεν θέλει τελευταία ερώτηση. Ίσως κάποιος ξένος ανταποκριτής. Κύριε Επίτροπε, πλήρη από τη Σύνοδο...